Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους επαγγελματίες της εστίασης, έτσι ώστε να λάβουν την επιχορήγηση που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για την κάλυψη των αναγκών τους σε πρώτες ύλες για το πρώτο χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας τους. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ωστόσο όσο πιο γρήγορα υποβάλλουν την σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η εκταμείευση των χρημάτων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνών Λογιστών Ιαννίνων, Σπύρος Μπέκας. Βλέπουμε πραγματικά μια στοχευμένη δράση που αποσκοπεί να ενισχύσει επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτόν τον καιρό βρεθεί στην πιο δύσκολη κατάσταση, όπως είναι η εστίαση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αυτό που θα επιδοτηθούν, δηλαδή κάθε επιχείρηση θα αφορά το 7% επί του συνολικού τζίρου του 2019, εφόσον φυσικά συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, που η βασική είναι η μείωση του 30% του τζίρου μέσα στο έτος. Άρα όλες οι επιχειρήσεις της εστίασης με τους συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητες που γνωρίζουν οι ίδιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο επένδυσης και να αιτηθούν τα χρήματα αυτά που θα δικαιούνται. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι για αρκετές επιχειρήσεις είναι μικρό το ποσό και για άλλες αρκετά μεγάλο, και αυτό έχει να κάνει με το τζίρο. Καθαρά και μόνο με τον τζίρο, με τα καθάριστα έσοδα του 2019. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα δώσει μια ανάσα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι μέχρι τις 31 εβδόμου. Οπότε έχουν περιθώριο οι επιχειρήσεις, αλλά σίγουρα ακριβώς είναι για να εκταμιευθούν τα χρήματα. Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα Γέφυρα 2 που συνεχίζει και αφορά τους επαγγελματίες. Είναι ένα στοχευμένο και αυτό το πρόγραμμα που αφορά δανειολήπτες που έχουν δάνεια, επαγγελματικά δάνεια ή διάφορα δάνεια τα οποία δεν είναι συνδεμένα με την πρώτη κατοικία, και βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει μια συμμετοχή αρκετών επιχειρήσεων που θέλουν να ενταχθούν, και εκεί υπάρχουν κάποια κριτήρια, βασικό είναι η μείωση του 20%. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές αιτήσεις, μπορώ να πω, δεν ξέρω αν ο κόσμος το έχει καταλάβει, εμπεδώσει ή αν δεν έχει τη μείωση, αλλά γι' αυτό έχει δόθηκε παράταση, έλεγε στις 9 Μαΐου, και δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος του Μαΐου. Άρα καλό είναι οι επιχειρήσεις που έχουν δάνεια να σπεύσουν, να δουν αν μπορούν να αιτηθούν ή όχι, εφόσον έχουν σωρευτικά κάποια πράγματα. Από την Τρίτη στο μεταξύ είναι δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού για τον μήνα Απρίλιο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να ξεκινήσει και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση της συγκεκριμένης αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση είναι μη επιστρεπτή, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ ισχύει υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η αποζημίωση διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζόμενους, για 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους και 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 49 εργαζόμενους. Να πούμε ότι άλλη μια στοχευμένη δράση που άνοιξε μόλις, δεν άνοιξε, ανακοινώθηκε χτες, σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι όροι και οι προϋποθέσεις, είναι η αποζημίωση χορήγησης ειδικού σκοπού Απριλίου 2021 και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές για το μήνα Απρίλιο πλην την εστίαση, που η εστίαση, όπως είπαμε πριν, θα πάρει το 7% του τζίρου. Άρα εκεί δίνεται μια δυνατότητα από 1.000 έως 4.000 ευρώ να πάρουν άμεσα, υποβάλλοντας μια αίτηση στο My Business Support, και να επιδοτηθούν ανάλογα με το αν έχουν προσωπικό ή όχι και το ποσό που δικαιούνται. Εκεί πέρα θα πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι φορείς που δικαιούνται αυτό, αλλά υπάρχουν και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε μορφής, ακόμα και μη κερδοσκοπικού, που έχουν σχέση με πολιτισμό και αθλητισμό, και εφόσον υποβάλλουν ΦΠΑ. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, όταν λέμε αθλητισμό, είναι αυτοί οι μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι που υποβάλλουν ΦΠΑ, έχουν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Όσοι δεν υποβάλλουν ΦΠΑ, δεν είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος. Και μπορεί η πανδημία να δημιούργησε αρκετά προβλήματα στις οικονομικές δραστηριότητες, από την άλλη όμως επιτάχυνε την διαδικασία της ψηφιοποίησης και της διασύνδεσης διαφορών υπηρεσιών, όπως η διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τη ΣΔΟΗ και την αυτόματη ενημέρωση όλων των μητρώων με μετάβαση των στοιχείων στους φορείς του δημοσίου. Μέσα στο καλοκαίρι, στο προς το τέλος του καλοκαιριού, θα έχουμε μια σημαντική μεταβολή όσον έχει να κάνει με τις
με τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τη ΔΟΗ, πλέον θα γίνονται οι ενάρξεις των ατομικών επιχειρήσεων μέσω ΓΕΜΗ και αμέσως όλο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα όλα τα Μητρώα. Και μέσω αυτού θα ενημερώνεται και ο ΙΕΦΚΑ για τα νομικά πρόσωπα για να γίνεται η απογραφή. Βλέπουμε σημαντικές αλλαγές που όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά η πανδημία, ένα καλό αν πούμε από αυτά τα καλά, είναι ότι έχει λειτουργήσει, έχει φέρει ένα κράτος, έχει ψηφιοποιήσει ένα κράτος και έχουν λειτουργήσει αυτή τη στιγμή υπηρεσίες διαδικτυακά, τα οποία δεν τα είχαμε φανταστεί καν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ένα θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Στο μεταξύ, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε προς τα τέλη του Μαΐου. Όχι, μόνο τη λήξη μπορώ να σας πω. Την έναρξη δεν μπορώ να σας πω. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Δεν μπορεί να ανακοινώνονται οι λήξεις και να μην έχουμε την έναρξη. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, είναι συστημικά, αλλά δεν θα έπρεπε να ανακοινώνουν τη λήξη, γιατί αυτό πραγματικά είναι μια κοροϊδία και προς εμάς τους λογιστές, αλλά και όλους τους φορολογούμενους που βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, λέγοντάς τους ότι μέχρι 27 Ιουλίου, αν υποβάλλουν τη δήλωση και θέλουν να πληρώσουν όλο το ποσό, θα έχουν έκπτωση 3%. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος και βλέπουμε ότι έχει φτάσει 19 Μαΐου ο μήνας και δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Και φανταστείτε ότι και να ανοίξουν, πάλι προβλήματα θα έχουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα περιμένουμε κι εμείς.